Για το φρικασέ θαλασσινών χρειαζόμαστε: ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα ξερό κρεμμύδι, τρία φρέσκα κρεμμύδια, τρία καρότα, ένα πράσο, μία καυτερή πιπερίτσα, δύο μαρούλια, 425 γραμμάρια καλαμάρια κομμένα και καθαρισμένα, 350 γραμμάρια γαρίδες χωρίς κέλυφος, μισό ματσάκι άνηθο, μισό ματσάκι μαϊντανό, δύο πατάτες, χυμό από ένα λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Και για να ξεκινήσουμε το φρικασέ θαλασσινών, θέλω καλαμάρι κομμένο και καθαρισμένο, έτοιμο για μαγείρεμα. Είναι πλούσιο σε φόσφορο, σελήνιο και βιταμίνη B12. Και χαμηλό σε λιπαρά. Και πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, δηλαδή. Και πλούσιο σε όλα αυτά που μας είπες είναι τα αντιοξειδωτικά. Και τις γαρίδες μου χωρίς κέλυφος, πλούσιες σε πρωτεΐνη και χαμηλές σε λιπαρά. Ιδανικές για δίαιτα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πιάσε την κατσαρολάνα μου. Εγώ έχω κάνει προετοιμασία, έχω έτοιμα τα λαχανικά μου κομμένα. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στη θεία μου τη Μαρκελίτσα. Μαρκέλα μου αγαπημένη. Και αυτό το φαγάκι το φτιάχνει πάρα πολύ ωραία η θεία η Μαρκέλα. Λοιπόν, θέλω να σας το δείξω. Είναι μια φανταστική συνταγή. Νηστεύετε, δεν νηστεύετε. Να το βάλετε στο πρόγραμμά σας μια φορά την εβδομάδα να τρώτε νόστιμα ωραία ελληνικά φαγητά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Άνα, βάλε μου εσύ λίγο λαδάκι στην κατσαρόλα. Έχω τα λαχανικά μου εδώ κομμένα. Κρεμμύδι ξερό. Λίγο πράσο. Δίνει γλύκα στα θαλασσινά μου και του πάει πάρα πολύ. Και βάζουμε και λίγο καρότο. Το κρεμμύδι μου μέσα. Μαζί με το πράσο. Έτσι, για να αλλάζουμε και λίγο τις λέξεις. Φρικασέ έχουμε συνηθίσει να έχουμε μόνο με κορεσμένο λίπος. Σήμερα κάνεις φρικασέ με ωμέγα λιπαρά, με αντιοξειδωτικά. Πολύ και πολύ νόστιμο. Και πολύ ιόδιο έχει συνταγή, σου το είπα και στην αρχή. Και το ιόδιο βασικό συστατικό για τον θυρεοειδή μας που ξέρουμε όλοι. Είναι ο άξονας του μεταβολισμού μας. Ναι, βέβαια. Και καρότο κομμένο σε λεπτές φέτες. Και λίγη καυτερή πιπερίτσα. Αν την έχετε, τη βάζετε. Καψαϊκίνη. Καψαϊκίνη φουλ. Ανεβάζει κι άλλο το μεταβολισμό αυτό αργυρό. Το καλαμάρι και η γαρίδα είναι στην κατάψυξη. Για να τα μαγειρέψω, τα έχω βγάλει από την κατάψυξη, τα έχω αποψύξει σωστά στη συντήρηση του ψυγείου μου και η αλήθεια είναι ότι το καλαμάρι και η γαρίδα θέλουν ελάχιστο χρόνο απόψυξης. Ξεπαγώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Θα πάρω το καλαμάρι μου και σε λίγο θα πάρουμε τη γαρίδα. Ποτέ δεν αφήνω τα θαλασσινά μου πάνω στον πάγκο να περιμένουν. Θέλω να είναι πάντα σε χαμηλή θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο μου. Μαλακό καλαμάρι με εξαιρετικά τρυφερή υφή, ζουμερό, εύκολο στο μαγείρεμα αφού είναι κομμένο και καθαρισμένο. Το καλαμάρι μέσα στο λάδι μου θέλει ελάχιστη ώρα άναμο. Λίγο, ένα λεπτάκι. Το φέρνουμε μια βόλτα. Το λαδώνουμε δηλαδή λίγο. Αφού περάσω λίγο το καλαμάρι μου στο λάδι για ένα λεπτό σε δυνατή φωτιά, ρίχνω μέσα τώρα τα φρέσκα μου κρεμμύδια και ρίχνω μέσα μαρούλι. Μπόλικο μαρούλι, σαν να κάνω ένα κλασικό φρικασέ. Μοσχοβολάει η θάλασσα η κατσαρόλα μου. Τέλειο είναι, τέλειο αργυρό μου. Όλα τα χρώματα στην κατσαρόλα, όλες οι βιταμίνες. Ένα καλό ανακάτεμα από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, να πέσει γρήγορα ο όγκος του μαρουλιού. Και θέλω δύο πατάτες, δύο μέτριες πατάτες στην καρδιά του φαγητού. Λίγο περίεργη συνταγή, αλλά πιστέψτε με, πιο νόστιμο φρικασέ από αυτό των θαλασσινών δεν έχετε φάει. Νόστιμο και υγιεινό. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα και λίγο νεράκι μέσα. Όλα αυτά τα λαχανικά λοιπόν θα κατεβάσουν και τα δικά του ζουμάκια. Οπότε θα βράσει η πατάτα μου σε αυτά τα λίγα υγρά. Κλείνω με καπάκι και αφήνω να βράσει για περίπου 20 λεπτά. Τώρα θέλω, Άννα μου, τα κοτσάνια αυτά που πετάμε από τον άνηθο και τον μαϊντανό, τα θέλω δεμένα σε δεματάκι μέσα στο φαγητό μου. Το φαγητό μου είναι σχεδόν έτοιμο. Άνοιξε, Άννα μου, την κατσαρόλα. Ωραία. Βάλε μου μέσα λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Να κάτσουν ωραία μέσα στη σαλτσούλα. Το μπουκετάκι μου αυτό το τέλειο που θα δώσει φανταστικά αρώματα.
Και πάμε. Θέλω να κάνω ένα ωραίο λαδολέμονο. Θέλω την πατάτα. Λιώνω καλά τη βρασμένη πατάτα. Θέλω να μου ρίξεις λίγο λαδάκι εδώ, Άννα μου. Και στίβω μέσα ένα λεμόνι. Όταν το φαγητό βγει στο τραπέζι, εσύ θα νομίζεις ότι η σάλτσα του είναι σαν αυγολέμονο. Θέλω τώρα, πάρε μου την κουτάλα. Τι θα κάνουμε τώρα? Βγάλε μου ζουμάκι. Ας το κάνω έτσι. Ωραία. Ζουμί, 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 μπόλικο. Ρίξε μου. Κι άλλο θέλω, θέλω και άλλο ζουμάκι. Ζουμάκι. Ναι, ναι. Όσο πιο πολύ μπορούμε να πάρουμε θέλω. Όσο πιο ωραία το λιώσουμε εδώ στο πιάτο, τόσο πιο ωραίο θα γίνει το φαγάκι μου μετά. Και τώρα θα βάλουμε μέσα τις γαρίδες. Θέλω να πέσουν οι γαρίδες μου, Άννα, τελευταία στιγμή, να παραμείνουν ζουμερές, τρυφερές, έτσι όπως πρέπει να είναι η γαρίδα. Οι συγκεκριμένες κρατούν όλη τη φρεσκάδα, γιατί καταψύχονται πάνω στο πλοίο που αλλιεύονται. Κάνε μου τώρα ένα ωραίο ανακάτεμα, απαλό, και θέλω οι γαρίδες μου έτσι, 5 λεπτάκια. Ίσα να γίνουν ροζ, αυτό θέλω. Θέλω να είναι ζουμερές και φανταστικές. Και θέλω και μπόλικο άνηθο και μπόλικο μαϊντανό φρικασέ χωρίς άνηθο, δεν νοείται. Εγώ τώρα από τη δική μου τη ματιά, Άννα, όταν είμαι σε περιόδους που κάνω διατροφές κατά διαστήματα μέσα στον χρόνο, κάνω διατροφή, έτσι. Με πιάνει. Ένα 20ήμερο, ένα μήνα και λέω πάμε λίγο να μαζέψουμε εδώ, γιατί εδώ τα μαζεύω όλα εγώ γύρω από εδώ. Αυτό το φαγάκι το τρώω και το τρώω και χωρίς τύψεις. Κάνω καλά ή όχι? Πολύ καλά κάνεις. Θεωρώ ότι μου κάνει καλό, ότι έχει λίγες θερμίδες, ότι έχει λίγα λιπαρά, είναι νόστιμο. Θέλουμε τροφές όταν θέλουμε να ρίξουμε εδώ το λίπος μας που να έχουν πιο πολύ κάλιο, που έχουν τα λαχανικά σου. Θέλουμε λίγη πρωτεΐνη χωρίς κορεσμένο λίπος που έχουν τα θαλασσινά σου. Δεν υπάρχει δηλαδή καλύτερος συνδυασμός αυτός που έχεις κάνει σήμερα. Και φυσικά και για ρύθμιση βάρους και για ρύθμιση διαβήτη θα έλεγα και για υπέρταση αυτό το πιάτο για όλους είναι σήμερα. Ξεκινήστε, βάλτε πάνω κατσαρόλα για φρικασέ θαλασσινών. Αυτό δεν το χρειάζομαι πλέον, έχει βγάλει τα αρώματά του, έχω πάρει αυτό που ήθελα. Είναι έτοιμο, πάμε να ρίξουμε μέσα όλο αυτό. Να ανακοινήσουμε ωραία την κατσαρόλα μας, σαν να κάνουμε ένα κλασικό φρικασέ. Έτσι, που θα βγει πηχτό-πηχτό, παχύ-παχύ. Και πάμε για σερβίρισμα. Μπράβο στη θεία Μαρκέλα. Μαρκελίτσα μου αγαπημένη, που μου έχετε λείψει, όλοι μου έχουν λείψει στο νησί, η μαμά μου, το παιδί μου, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου. Τους έχεις μαζί σου μέσα από αυτές τις συνταγές και μέσα από αυτές τις μυρωδιές. Βέβαια, ενώνεστε. Το φαγητό είναι μνήμη. Και πάμε να σερβίρουμε. Νόστιμο φρικασέ. Με μία σταγόνα λαδάκι επάνω, έτσι. Να το φτιάξετε και περιμένω τα σχόλιά σας οπωσδήποτε. Άννα μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Για τις ομορφιές που μας δίνεις στις παραλλαγές της μεσογειακής μας διατροφής. Να είσαι καλά. Σε περιμένω την ερχόμενη εβδομάδα με πολύ χαρά. Ανυπομονώ πάντα να ξέρεις για τα σχόλιά σου. Με βοηθάς πολύ. Την αγάπη μου. Εσείς δεν φεύγετε. Έρχονται δύο φανταστικές συνταγές.